Καλωσορίζω στο στούντιο του Real FM 107,1 και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό, τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, κύριο Θεόδωρο Καράογλου. Καλησπέρα Υπουργέ, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, μου κάνετε ποδαρικό και στη ραδιοφωνική εκπομπή. Καλησπέρα Μαρία, χρόνια πολλά σας ένα, στους συνεργάτες, στους όλους τους φίλους ακροατές. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι μια ευλογημένη χρονιά από το Θεό, μια χρονιά η οποία πραγματικά θα είναι πολύ καλύτερη από όλες τις προηγούμενες. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα 10 χρόνια πληγωθήκαμε όλοι ως Έλληνες και ως πατρίδα, ως Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι ζήσαμε μια μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία δυστυχώς δημιούργησε και τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Η ανεργία, το brain drain, όλα αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα, πρωτόγνωρα για την ελληνική κοινωνία, σε τόσο ψηλό επίπεδο. Αλλά φαίνεται ήδη ότι με τη χαραυγή της νέας χρονιάς, με τη χαραυγή της νέας δεκαετίας, της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, αφήνουμε πίσω μας και πρέπει να ξεχάσουμε το κακό παρελθόν, απλά να διδασκόμαστε από τα λάθη του παρελθόντος για να μην τα ξανακάνουμε στο μέλλον. Και πρέπει να πω ότι για το 2020 που μόλις ανέτειλε και ξεκίνησε, είμαι αισιόδοξος, αγωνίζομαι, ελπίζω, προσεύχομαι και πιστεύω ότι όλα θα πάνε κατευθείαν. Λοιπόν, η δική σας στόχη για το 20, η δική σας όχι η προσωπική, αλλά αυτή που έχετε στις πλάτες σας ως αρμόδιος υπουργός για θέματα της Μακεδονίας μας και της Θράκης. Στις πρώτες έτσι, προτεραιότητες που έχουμε ως Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης είναι να τρέξουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά έργα που αφορούν την περιοχή μας. Που είναι έργα ουσίας και που είναι έργα ανάπτυξης και προοπτικής όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για όλη την Μακεδονία και για όλη τη Θράκη. Και θα έλεγα και για όλη την Ελλάδα. Πρώτον, να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία που αφορά την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα από τα 5 εμβληματικά έργα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ιούλιο του 2019 στις προγραμματικές του δηλώσεις. Είναι ένα έργο το οποίο σε αυτή τη φάση ολοκληρώνεται εντός των ημερών και υπογράφεται το ειδικό χωρικό πολεοδομικό σχέδιο από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Οικονόμου. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλους διεθνείς αρχιτεκτονικούς οίκους οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα νέο τοπόσημο στην πόλη με τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων της ΔΕΘ. Και αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Να τρέξουν οι διαδικασίες σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και να εξελιχθούν όλα κατευχήν έτσι ώστε το έργο να έχει ολοκληρωθεί το 2026 το αργότερο, γιατί το 2026 θα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη δημιουργία της πρώτης εκθέσεως που ξεκίνησε το 1926. Η δεύτερη πολύ μεγάλη προτεραιότητα που έχουμε, γιατί εκεί έχουμε και το χρονοδιάγραμμα από τον Πρωθυπουργό, είναι να προχωρήσουμε γρήγορα τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών έτσι, διαδικασιών σε σχέση με τη δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς, το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ, με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Ήδη η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας έχει ανοίξει τα φτερά της, βρίσκεται στο νέο κτίριο επί της οδού Φιλικής Εταιρείας, όπου φιλοδοξεί να διαδραματίσει ένα πολύ πιο αναβαθμισμένο ρόλο. Αλλά είναι μεγάλο στοίχημα για μας να προλάβουμε την προθεσμία των 2 ετών που μας έδωσε ο Πρωθυπουργός του Σεπτέμβριο του 2019 στην έκθεση. Να πετύχουμε δηλαδή να ολοκληρώσουμε όλες τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς. Ήδη περιμένουμε εντός των ημερών να δημοσιευθεί, να ψηφιστεί στη Βουλή σαν τροπολογία θα έρθει η παραχώρηση των 761 στρεμμάτων από το Υπουργείο Οικονομικών, μια που ήδη έγινε από το Υπερταμείο του Υπουργείου Οικονομικών. Τώρα μένει να γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, να γίνει παραχώρηση και αμέσως μετά να συστήσουμε την εταιρεία ανάπτυξης, η οποία θα αρχίσει να τρέχει γρήγορα τις διαδικασίες για τη δημιουργία αυτού του πάρκου. Αυτοί είναι οι δύο μεγαλύτεροι στόχοι. Από εκεί πέρα υπάρχουν και μια σειρά άλλων στόχων. Να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις γίνεται. Γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες με συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, με συμμετοχή σε πάνελ, σε συζητήσεις που αφορούν την ανάπτυξη και τις προοπτικές της Μακεδονίας και της Θράκης. Με συναντήσεις με προξένους, με πρέσβεις ξένων χωρών, εξηγώντας τους πόσο σημαντικές είναι οι ευκαιρίες που δίνονται στη Μακεδονία και τη Θράκη, μια που είμαστε μια περιοχή που έχουμε τη βαλκανική ενδοχώρα μας πάρα πολύ κοντά. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να κάνουμε το Υπουργείο ανοιχτό και επισκέψιμο στους πολίτες, με τη διοργάνωση μιας σειράς εκθέσεων. Εκθέσεων οι οποίες δεν θα μένουν μόνο εδώ, αλλά θα είναι και περιοδεύουσες σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Και μια σειρά άλλων δράσεων που έχουμε στο μυαλό μας. Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή χρονιά να έχουμε, καλή δεκαετία με υγεία.
πολλές επιτυχίες για την πόλη πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ και ανταποδίδω. Η πόλη, όχι μόνο η πόλη, η Μακεδονία, η Θράκη, η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες και δικαιούνται και αξίζουν πολύ περισσότερα και είναι καθήκον μας να αγωνιστούμε για να τα προσφέρουμε. Γιατί μια χώρα με ιστορία περισσότερο από 5.000 χρόνια προφανώς πρέπει να πάει πολύ πολύ μπροστά, προφανώς πρέπει να έχει τη θέση που της αξίζει και βεβαίως του χρόνου που θα γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση του μετά από 400 χρόνια σκλαβιά στην Νότια Ελλάδα της, και τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερη κατάσταση όχι μόνο για την χώρα αλλά και για τους Έλληνες πολίτες. Ευχαριστώ πολύ.